χαμηλό σεισμό 9, 11 και 12 Αυγούστου. Πάνε αυτή και πάλι μια. Αυτό είναι το. Τώρα ξέρω. Ναι. Το περιμέναν και αυτό δεν μιλάνε. Αν θυμάστε μια εποχή, θα το πούμε μετά. Εδώ βλέπετε πώς είναι τα ρήγματα στον ελλαδικό χώρο και το πώς κινείται η Ασία, πώς κινείται η Ελλάδα προς τα κάτω και πώς κινείται η Αφρική προς τα επάνω. Και εδώ είναι τα ρήγματα που έχουμε σήμερα στην Κεφαλονιά. Οι ρηγματώσεις, αν ακούσετε, που λέγανε αυτές τις μέρες όλοι οι παρατηρητές. Αυτό στο πλάι είναι αυτό που λέμε πως είναι το ρήγμα του 1953, που μάλλον μπορεί και να το αναθεωρήσουμε κάποια στιγμή. Βλέπετε εδώ ότι τις περισσότερες ζημίες τις είχαμε σε αυτό τον άξονα. Γιατί ο σεισμός λειτουργήσε σε αυτό τον άξονα, από το λιβάδι προς τα κάτω, προς το ξύλι. Ενώ βλέπετε στις ρηγματώσεις αυτές δεν είχαμε προβλήματα και γι' αυτό τα χωριά της Παλικής δεν είχαμε τόσο έντονο το να ακούμε το σεισμό. Είπα προηγουμένως το παράδειγμα με το νερό που βράζει. Άσχετα πόσο είναι η δύναμη του σεισμού, όταν είναι ακριβώς πάνω στο επίκεντρο του σεισμού, αν είναι ένας βαθμός, αν είναι 10 βαθμοί, θα νιώσω το ίδιο. Όσο απομακρύνουμε από το σεισμό, το νιώθω μακριά. Θυμάστε που ακούγαμε όλες τις μέρες όλο αυτό το θόρυβο που έβγαινε από την γη ή που ακούγαμε σαν να είναι σφυριά. Είναι αυτό που συνέβαινε ακριβώς κάτω από εμάς. Εδώ είναι το αεροδρόμιο, το βλέπετε, το Αποστόλιο που κινήθηκε προς το Λιξούρι και ο Ένος που κινήθηκε πάλι προς το Λιβάδι. Στο Λιβάδι είναι στη μέση. Και εδώ είναι στο πάνω σημείο αυτό το κίτρινο, είναι αυτό που οι Άγγλοι κατά διαστήματα από το 2008 ψάχνανε εάν χωρίζει ξεχωριστό νησί. Και το βλέπετε εδώ με τα πετρώματα που φαίνεται σε κάθε άλλο χρώμα, είναι άλλο πέτρο. Βλέπετε πως είναι από προσκόσεις. Είναι αν είχατε παρακολουθήσει τον άκρο που μιλούσε για τους τράβωνα, το κομμάτι που παίρναγε τα πρόβατα ο Οδυσσέας από τη μία μεριά στην άλλη, είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, εάν το δούμε, είναι το ρήγμα το πρώτο το μεγάλο. Έχει η Κρητονού μέχρι τον Αφέρα, από το Χάνι του Γαμπρίνου μέχρι τον Αφέρα, βλέπετε έχουμε τρία κάθετα ρήγματα σε εκείνο το σημείο. Το ένα από αυτό έδωσε τον πρώτο σεισμό και το δεύτερο σεισμό το έδωσε στο λιβάδι κάτω. Εδώ βλέπετε πώς μετράμε, πώς έγινε ο σεισμός. Βλέπετε, αυτή είναι σαν πολλά η φωτογραφία που μετράμε έτσι. Είναι. Κάποιες φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από παιδιά, αλλά είναι τραβηγμένες από μαζί. Πήγαμε με τη Δευτέρα Λυκείου και τις τράβηξαν αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ κινήθηκε προς τα πάνω το κομμάτι του δρόμου. Ενώ εδώ το κομμάτι του δρόμου κινήθηκε προς τα κάτω. Γιατί ήταν επιφανειακός ο σεισμός και τα ρήγματα λειτουργήσανε στην πάνω μεριά και βγήκανε και μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Αν ήταν πολύ πιο χαμηλά, δεν θα είχαμε τέτοιες μετακινήσεις. Με το ότι φύγανε τα κεραμίδια, ο σεισμός πήγε πάνω κάτω. Το πρώτο βράδυ ο κύριος Καρύδης μου είπε τι έκανε στην ώρα του σεισμού. Του λέω, σηκώθηκα από το κρεβάτι και έπεσα στο πάτωμα. Μου λέει, την ώρα που σηκώθηκες, πέφταμε προς τα κάτω. Εκεί τη στιγμή είχες 0 βάρος. Άρα ήσουν άνετος. Ενώ την άλλη στιγμή που ανέβαινε προς τα πάνω, σε πέταξε και έγινε πολλαπλάσιο ο βάρος σου. Αυτά είναι οι ζημίες που είχαμε και στο σχολείο, γιατί πήγαμε πάνω κάτω. Όταν γίνεται σεισμός, το πρώτο που θα πάνε να ψάξουν, ξέρετε, είναι το νεκροταφείο. Γιατί στο νεκροταφείο πάντα έχουμε σταθερά χτίσματα και ξέρουμε εκ των προτέρων τι θα είναι. Εδώ δημιουργήθηκε γιατί την ώρα που κατέβαινε βγήκε προς τα κάτω. Ενώ εδώ είναι με την μετακίνηση δεξιά-αριστερά. Εδώ έχω μια φωτογραφία των πετανών. Βλέπετε την πέτρα πάνω που έχει φτάσει. Το ίδιο κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Μύρτο. Εδώ. Και εδώ τώρα είναι να σας δείξω τις επιμαρίσεις που έχουμε από σεισμό σε σεισμό. Στις 26 ο δρόμος ήταν έτσι. Στις 4 ο δρόμος έγινε έτσι. Δηλαδή πόσο βλέπετε τη διαφορά από τη μία επιβάζει, κάτω και σε ένα κτίριο. Εδώ είναι και η εργατική κατοικία, η γωνιακή όπως βλέπουμε. Στον πρώτο σεισμό έχει κάνει ραγίσματα και το παράθυρο είναι στη θέση του. Στο δεύτερο σεισμό έχει φύγει όλο και το παράθυρο κοιτάει τον ουρανό. Πώς επιβαρύνεται και αυτό που γίνεται από εδώ όταν έχουμε σεισμικές δονήσεις. Εγώ αυτά έχω να σας πω.
χρειάζεται, μην πετάξετε. Επανερχόμαστε, να μην σας σχολιάσουμε επιστημονικά. Και...